Με. Ναυαρίνο Challenge. Ναυαρίνο Challenge. Mm-hmm. Βεβαίως για δέκατη χρονιά οι κορυφαίοι πήγαν εκεί, οι Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο το οποίο έχει παίξει και εσύ. Μπορούμε να το δούμε. Σε ευχαριστούμε, Μιχαλή. Το Ναυαρίνο Challenge, ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς του ελληνικού αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας και ορόσημο για τη Μεσσηνία, πραγματοποιήθηκε και φέτος για δέκατη χρονιά. Στη διοργάνωση οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 3.000. Έλαβαν μέρος μεγάλα ονόματα του ελληνικού αθλητισμού, 15 Ολυμπιονίκες μας, αλλά και άτομα όλων των ηλικιών. Νομίζω έγιναν φέτος πιο πολλά events, πιο πολλοί αθλητές ήταν εδώ, ο καθένας έκανε το πρόγραμμά του. Εύχομαι ο θεσμός αυτός να συνεχιστεί για πάρα πολλά χρόνια. Και κάποια στιγμή, γιατί όχι, να δούμε και το άθλημα της ενδοσφαίρισης σε κάποιο επόμενο τρίμερο. Με κεντρικό μήνυμα, ο αθλητισμός ενώνει, ακολουθώντας το σκοπό του Ολυμπιακού κινήματος, οι πρωταθλητές μας μίλησαν τα νέα παιδιά στα αθλήματά τους. Χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι συναντήθηκα με άλλους αθλητές, που έδειξα σε κάποια παιδιά το αγώνισμά μου. Είναι πολύ καλό αυτό να γίνεται, ειδικά στη χώρα μας. Με πολύ χαρά συμμετείχα κι εγώ. Δείξαμε με τη Βασιλική μαζί σε παιδιά και μεγάλους το άθλημα της ενόργανης γυμναστικής. Το Ναυαρίνο Challenge αποτέλεσε σημείο συνάντησης ερασιτεχνών και επαγγελματιών αθλητών, καθώς όλοι μαζί μοιράστηκαν τις ίδιες αξίες με φόντο το υπέροχο μεσσηνιακό τοπίο και τον κόλπο του Ναυαρίνου.